ΑΕΚ Λεβαδιά, βλέπω Ασάρα, ο Λίνερ προπονητάρα, ανέβηκε η ΑΕΚ, ταχύτητα μπροστά, φούντ, τατήρης δίδυμο φωτιά, φτιάξανε τα χαμ, πιστεύω θα το πάρει το ματς η ΑΕΚ και θα πιάσει και καλή θέση, δηλαδή ένα τη δέκατη θα την πιάσει τη θέση. Λοιπόν, ήταν και αριστερός, προπονητάρα και αριστερός όπως δήλωσε. Προπονητάρα και αριστερός. Αφού είναι αριστερός είναι προπονητάρα, είναι εξτρέμ. Εξτρέμ τύπος. Αλλά αριστερός όχι 400 διαφορετικά κόμματα, η αριστερά είναι μία, αυτό το καταλάβετε. Πάμε παρακάτω. Γιατί να μην μιλάς, κάνω προβλέψεις να πούμε τώρα. Πάμε στον Ατρόμητο, στον Ατρόμητο με τη Ξάνθη. Ατρόμητος με Ξάνθη, 2 με 3 γκολ. 2 με 3 γκολ θα μπουνε. Βέβαια το μπάτς δεν προδιαθέτει να μπουνε πολλά γκολ. Εμείς στο 1.70 την ποντάρα με τη δουλειά, 2 με 3 γκολ. Μετά παίζει. Τον Παναθηναϊκό το βλέπω να περνάει μέσα στην Πλατανιά. Εύκολα ή δύσκολα. Και χωρίζει τώρα να την περάσει τη δουλειά. Εύκολα ή δύσκολα. Ο Άγγελος θα πάρει βαθμούς αλλού. Βλέπω τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό Χινάρι από εδώ με την Ακρόπολη του Γλά. Χινάρι με Φιμπούρ και Σαλμπικίδη σκόρερ. 1-1 και σου δίνω και σκόρ. 1-1. Τον Άρη δεν το βλέπω να κάνει στο Πανθρακικό ισοπαλία. Μπορεί να του λείπει ο Γιαννιώτας, αλλά επειδή είναι ένα μάτς το οποίο είναι για δύο αποτελέσματα, θα την παλέψει και νομίζω ότι θα φέρει την ισοπαλία και θα πάρει τον πόντο για να κρατηθεί και ο Μπουγιουκλής με τον άλλον στην ομάδα. Το βλέπω ισοπαλία. Διπλό βλέπω την Κέρκυρα μέσα στην. Την Τέρια μέσα στην Κέρκυρα με Καλαϊτζίδη Τεμπούτο. Και βλέπω εκεί δύο διπλή ευκαιρία από τα Γιάννενα. Γιάννενα όχι, δηλαδή ο Αναστόπουλος δεν θα χάσει. Καλαϊτζίδης δεν χάνει. Και είναι και η εκπλήξη για μένα τη αγωνιστική ημέρα. Χ βλέπω έκπληξη και στην Τρίπολη. Τρίπολη Πανιόνιος. Στατιστικός ο Πανιόνιος είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει ισοπαλία στο πρωτάθλημα. Και έχω την εντύπωση ότι παρά το γεγονός ότι θα ξεφουσκώσει στο δεύτερο γύρο, πιστεύω ότι θα τον πιάσει τον πόντο. Θα είναι έκπληξη, το παίξουμε και αυτό εκεί. Είναι λίγο ρισκαδόρικο αυτό. Στον Άσο πάει το παιχνίδι, αλλά θα το ρισκάρουμε στο εκεί γιατί είναι και στατιστικό. Δηλαδή 12 μάτια και δεν έχει ισοπαλία, ο άλλος είναι και λίγο παρανοϊκό. Είναι και λίγο παρανοϊκό 12 μάτια με ισοπαλία. Θα το παίξουμε λοιπόν και αυτό εκεί. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ελπίζω να έχουμε καλά κέρδη, να φάμε τον μπουκ. Αντί να μας αγκώσει το λαρίκι να το φάμε εμείς. Να είστε όλοι καλά, γεια.